Η διάλεξή μου αφορά στα νεότερα δεδομένα, στην αυτοάνωση, στην πρωτοπαθή χολική χολαγκίτιδα και στην πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγκίτιδα. Ξεκινώντας λοιπόν με την αυτοάνωση, παιδιά, και ένα κλινικό παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε μια ασθενή η οποία επί 3 χρόνια είχε τρασαμινάσεις, οι οποίες ήταν περίπου στα όρια της οξείας υπατήτηδας. Στα πλαίσια αυτών των 3 χρόνων, οι ασθενείς συνεχώς υποβαλόταν σε ιολογικούς ελέγχους, οι οποίοι ήταν αρνητικοί. Και όταν έφτασε τελικά σε εμάς, ήταν ασυμπτωματική, αλλά υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχε προχωρημένη κύρωση με υπερσπληνισμό, παράταση του ΑΕΝΑΡ, κυρσούς, σπάιντερς και αμινόρια. Σε αυτό το διάστημα, η ασθενή συμμετείχε σε 2 προγράμματα εξωσωματικής, τα οποία δεν είχαν επιτυχία. Η επιτυχία επήλθε μετά την θεραπεία, μετά τη διάγνωση, όπως βλέπετε. Και δεν προχωρήσαμε σε βιοψία ύπατος, γιατί υπήρχαν παρατάσεις των χρόνων. Ωστόσο, και η IgG ήταν εξόχως αυξημένη, αλλά και το προφίλ των αυτοαντισωμάτων ήταν τυπικό για αυτοάνωση υπατήτηδα. Οπότε τέθη η διάγνωση και η ασθενής θεραπεύτηκε. Ξεκινώντας λοιπόν με κάποια επιδημιολογικά στοιχεία που θέλω να δείξω και αφορούν την Ελλάδα, η πρώτη ερώτηση είναι ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές σχετικά με την αυτοάνωση υπατήτηδα. Αν εμφανίζεται μόνο σε Καυκάσιους, αν επηρεάζει αποκλειστικά γυναίκες νεαρής ηλικίας, αν μπορούν να υπάρχουν άρενες στο πουλ των ασθενών στο ποσοστό μέχρι 30%. Η βιοψία ύπατος είναι τυπική, δηλαδή θα πρέπει να δεικνύει όλους τους ασθενείς την ύπαρξη πηλαίας ή περιπηλαίας υπατήτηδας. Και περίπου τα 2/3 των ασθενών μας είναι κυριωτική κατά τη διάρκεια της διάγνωσης. Να ψηφίσουμε. Η ερώτηση δεν έχει βγει. Ψηφίζουμε. Είμαστε κοντά στο σωστό. Το σωστό είναι το 3, ότι περίπου είναι άρενες στο 1/3 των ασθενών. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία από την ελληνική βάση καταγραφής που έχουμε με τη βοήθεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ύπατος, όπου έχουμε καταγράψει 706 ασθενείς. Φαίνεται ότι το 1/4 των ασθενών είναι άρενες. Η μέση ηλικία κατά τη στιγμή της έναρξης νόσου είναι στα 50 έτη. Και επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό, να μην ξεχνάμε τη διάγνωση, το 30% των ασθενών είναι ηλικιωμένοι ασθενείς πάνω από την ηλικία των 60 ετών. Τώρα, τι έδειξε η ανάλυση αυτών των στοιχείων, ότι από αυτούς τους ασθενείς το 24%, το 1/4, και αυτό είναι και στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι το 1/4 των ασθενών είναι δικυρωτική κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Και μάλιστα το 28% από τους κυρωτικούς ήταν με ρήξη αντιρρόπησης. Από τους κυρωτικούς αυτούς τους ασθενείς, το 18,5%, το 1/5 περίπου, ανέπτυξε ρήξη αντιρρόπησης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, άρα επηρεάστηκε η επιβίωση αυτών των ασθενών. Από τα χαρακτηριστικά των κυρωτικών ασθενών, κατά τη στιγμή της διάγνωσης, αυτά τα οποία είναι αξιοσημείωτα, είναι ότι οι ασθενείς μας είχαν μια καθυστέρηση στη διάγνωση και είχαν εσφαλμένες διαγνώσεις. Άρα, η καθυστέρηση στη διάγνωση είναι αυτή που συνήθως οδηγεί τους ασθενείς στην κύρωση, όταν τρέχει το νόσημα κάτω από την. Χωρίς να υπάρχει διάγνωση. Και επίσης, μπορεί να συνεπάρχουν με άλλα νοσήματα. Ήταν σημαντικό ότι υπήρχαν αυξημένη επίπτωση του σαχαρώδη διαβήτη, που πολλές φορές αυτό μπορεί να οδηγεί στην καθυστέρηση στη διάγνωση, θεωρώντας ότι ο ασθενής μας μπορεί να έχει ναύφλετ και να διαλάθει η αυτοάνωση υπατήτηδα. Τώρα για τη διάγνωση ισχύουν τα κριτήρια από το 2008, τα οποία ανανεώθηκαν το 2021. Και ουσιαστικά τι θέλουμε, τα αντισώματα να έχουμε, θέλουμε την αύξηση της IgG, θέλουμε να αποκλείσουμε τις ιογενείς υπατήτηδες και θέλουμε επίσης να υπάρχει μια βιοψία ύπατος η οποία θα είναι συμβητή ή τυπική. Όλα αυτά δίνουν κάποιους πόντους και ανάλογα λοιπόν αν έχουμε πάνω από 6 έχουμε την πιθανή, πάνω από 7 έχουμε την βέβαιη αυτοάνωση υπατήτηδα. Το καινούργιο που κάνανε το 2021 είναι ουσιαστικά δεχτήκανε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου αντισωμάτων και με HEP2 μεθόδους, αλλά αυξήθηκε ο τίτλος που θα θεωρηθεί θετικός, γιατί είναι πιο ευαίσθητες μέθοδοι και έτσι δεν θέλαμε να είχαμε ασφαλμένες διαγνώσεις, ψευδείς διαγνώσεις. Και επίσης μπήκε και η δυνατότητα να γίνεται ELISA, αντιλαμβανόμαστε, καθώς υπήρξε κατανόηση ότι πολλά κέντρα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πιο ειδικές μεθόδους. Πάντως η μέθοδος συλλογής είναι η μέθοδος σε υπόστρωμα ποντικού. Τώρα, όσον αφορά τη βιοψία, υπάρχει στα κριτήρια, αλλά θα συζητήσουμε παρακάτω τι γίνεται με αυτή, η οποία λέει ότι θα πρέπει να είναι τυπική αν έχουμε και τα 3 στοιχεία, και περιπηλαία υπατήτηδα, και διήθηση με λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα μέσα στα πηλαία διαστήματα, και περιπόληση και υπατικές ροζέτες. Αλλιώς είναι συμβατή, μπορεί να είναι και άτυπη η βιοψία ύπατος. Ωστόσο, είδαμε ότι σε πολλούς ασθενείς μπορεί να υπάρχει μόνο λοβιακή υπατήτηδα, και κυρίως στις οξείες περιπτώσεις, και σε μερικές περιπτώσεις είναι το μοναδικό στοιχείο.
Άρα, πολλές φορές ασθενείς που είχαν λοβιακή υπατήτα, πέραμε πορίσματα τα οποία λέγανε ότι δεν είναι συμβατά με αυτοάνωση υπατήτα και χανόταν η διάγνωση. Έτσι, λοιπόν, η Διεθνής Ομάδα Μελέτης του Νοσήματος και το group το οποίο είναι με τους παθολογανατόμους, ουσιαστικά αναθεώρησε τα κριτήρια και αν καθίσει κάποιος να τα δει αναλυτικά, θα δει ότι ναι, μεν υπάρχουν αυτά τα τυπικά που σας είπα, αλλά μπορεί κάποιος να έχει λοβιακή υπατήτηδα ή μπορεί να μην έχει κανένα από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που σας είπα, αλλά να οδηγηθούμε τελικά στη διάγνωση της αυτοάνωσης υπατήτηδας. Και τι είπανε στο τέλος, το οποίο βέβαια υπάρχει μεγάλη διαμάχη αν τελικά αυτό θα πρέπει να ισχύσει ή όχι, ότι η εμπεριπόληση και οι ροζέτες δεν είναι παθογνωμικά, ειδικά για την αυτοάνωση, και θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται στη διάγνωση αυτοάνωσης υπατήτηδας. Οι παλιοί παθολογανατόμοι θέλουν να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, οι νέοι παθολογανατόμοι θέλουν να καταργηθούν. Δίνοντας τώρα στην ασθενή, λαμβάνοντας ότι επίσης θέλει να τεκνοποιήσει, ποια θα είναι η πρώτη γραμμή θεραπεία. Πρεδνιζολόνη μαζαθιοπρίνη μαζί με μικοφενολάτη, βουδεσονίδη με έναν από τους δύο αυτούς παράγοντες ή σκέτη βουδεσονίδη. Βλέποντας τους ψήφους, η μικοφενολάτη δεν μπορεί να χορηγηθεί ως θεραπεία σε γυναίκες οι οποίες πρόκειται να τεκνοποιήσουν ή είναι ήδη έγκυες, γιατί είναι τερατογόνος, είναι πλήρης αντένδειξη. Η αζαθιοπρίνη μπορεί να χορηγηθεί. Άφοβα, υπάρχουν μελέτες ότι είναι ασφαλής, είτε στις γυναίκες οι οποίες ήδη τη λαμβάνουν, είτε σε γυναίκες που σπανίως βέβαια κάνουν αυτοάνωση υπατήτα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τώρα για τη βουδεσονίδη, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να είναι κάποιο πιο ήπιο φάρμακο, και υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Άρα, η σωστή απάντηση είναι η 1. Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα, το πλάνο της θεραπείας που προτείνονται και στις ενηλικιακές οδηγίες. Να ξεκινήσουμε με μια δόση πρεδνιζολόνης. Συνήθως ξεκινάμε με δόσεις οι οποίες είναι αυξημένες πάνω από μισό στο κιλό και κυρίως να πηγαίνουμε προς το 1 στο κιλό. Και να γίνεται μια μείωση των κορτικοστεροειδών εξατομικεύοντας τον ασθενή. Δεν ακολουθούμε δηλαδή αυτό το διάγραμμα σαν τυφλοσούρτη, γιατί μπορεί η απότομη διακοπή αυτών των κορτικοστεροειδών να οδηγήσει σε εξάρσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Και μετά από τη δεύτερη εβδομάδα, την τρίτη εβδομάδα, μπαίνει η αζαθιοπρίνη, αρχικά στα 50 και μετά στα 100 mg. Εδώ είναι οι οδηγίες από 5 εταιρείες και τις ελληνικές. Στις ελληνικές οδηγίες, με βάση και τις μελέτες που υπάρχουν από το κέντρο μας, μπαίνει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη γραμμή η μικοφενολάτη. Ας συζητήσουμε πρώτα για τη βουδεσονίδη. Η βουδεσονίδη υπήρχε η μελέτη αρχικά από τη μελέτη από το Ανόβερο, όπου έδειχνε ότι ήταν ένα πολύ καλά υποσχόμενο φάρμακο, αλλά υπήρχαν πολλά ερωτηματικά διαβάζοντας κανείς τη μελέτη. Στην ομάδα ελέγχου, δηλαδή αυτή που δεν πήρε τη βουδεσονίδη, υπήρχαν περιέργως πολύ χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης που δεν υπήρχαν στη βιβλιογραφία και περιέργως επίσης πολύ ψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. Βγαίνανε μελέτες που δείχναν τη συνέχεια ότι η βουδεσονίδη δεν δουλεύει. Και η πιο μεγάλη μελέτη τελικά είναι αυτή που δημοσιεύτηκε φέτος, το 2023, μια ισπανική μελέτη, όπου τι έδειξε, ότι η πρεδνιζολόνη υπερέχει σε διπλάσιο ποσοστό στη βιοχημική ανταπόκριση, σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, είτε αυτή ελεγχθεί δηλαδή ανταπόκριση στο τέλος, στους 6 ή στους 12 μήνες. Φάνηκε ότι η βουδεσονίδη ενδεχομένως να δουλεύει μόνο στους ασθενείς που δεν έχουν πολύ έντονη βιοχημική δραστηριότητα, με δηλαδή τρασαμινάσεις κάτω από το 2 επί. Η πρεδνιζολόνη είχε ελαφρώς λιγότερες παρενέργειες, άγγιξε δηλαδή οριακά το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας. Τώρα, όσον αφορά τη μικοφενολάτη, υπάρχουν μελέτες από το κέντρο μας που δείχνουν ότι ενδεχομένως υπερέχει όσον αφορά την αζαθιοπρίνη, γιατί έχει λιγότερες παρενέργειες, λιγότερες διακοπές, περισσότερες ανταποκρίσεις στη θεραπεία και το σημαντικότερο, μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών μπορεί να αποδεσμευτεί κάποια στιγμή από τη θεραπεία. Πλέον έρχεται σαν επιβεβαίωση μια μελέτη η οποία παρουσιάστηκε στο ίδιο και στο ίσλι και αναμένεται η δημοσίευσή της, όπου ουσιαστικά είναι διπλή τυφλή μελέτη που χορήγησαν MMF και αζαθιοπρίνη σαν πρώτη γραμμή θεραπείας. Φάνηκε ότι τα ποσοστά ανταπόκριση του MMF είναι διπλάσια. Επίσης, είναι υποπενταπλάσια οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι διακοπές οι οποίες οδηγούνται οι ασθενείς στη θεραπεία όσον αφορά λόγω των παρενεργειών. Άρα, φαίνεται και με αυτή τη μελέτη ότι ενδεχομένως η μικοφενολάτη υπερέχει της πρεδνιζολόνης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτης γραμμής. Τώρα, πώς ορίζουμε ότι ο ασθενής ανταποκρίνεται? Εδώ βλέπετε διάφορους ορισμούς, αν θα πρέπει να ομαλοποιηθούν οι τρανσαμινάσες στους 6 με 12 μήνες, αν θα πρέπει να έχουμε και την IgG μόνη της ή μαζί με τις τρανσαμινάσες, αν θα πρέπει να έχουμε και τη χολερυθρίνη. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Η πρώτη είναι αν θέλουμε τρανσαμινάσες 6 με 12 μήνες από την έναρξη αγωγής φυσιολογικές. Η δεύτερη είναι αν θέλουμε μόνο την IgG.
Η τρίτη, αν θέλουμε, τρανσαμινάσεις και χολερυθρίνες να ομαλοποιηθούν. Η τέταρτη, αν θέλουμε, τρανσαμινάσεις και IgG στους 6 μήνες. Και η πέμπτη είναι να ομαλοποιηθούν όλα αυτά στους 6 μήνες. Πολύ σωστά. Αυτό είναι ότι θέλουμε και τους τρεις δείκτες, δηλαδή θέλουμε και τις τρανσαμινάσεις και την IgG. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή απάντηση στους 6 μήνες και έχουμε τα καινούργια κριτήρια από την ομάδα μελέτης του νοσήματος, τα οποία προτείνονται για να εφαρμόζονται πλέον και να υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των γιατρών και στις διάφορες μελέτες, ότι ουσιαστικά τι γίνεται, ξεκινάει ο ασθενής στην πρώτη ή δεύτερη γραμμή στη θεραπεία και παίρνει την αγωγή, την οποία αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε. Ενέρχομαι στον πρώτο μήνα και θέλουμε τις τρανσαμινάσεις να μειωθούν στο μισό. Αλλιώς θεωρούμε ότι ο ασθενής μας μάλλον δεν ανταποκρίνεται. Το ότι δεν ανταποκρίνεται σε μια σωστή δόση κορτικοστεριών μάλλον σημαίνει ότι έχουμε βάλει λάθος διάγνωση. Και πρέπει να δούμε τη διάγνωση. Στη συνέχεια, ερχόμαστε στους 6 μήνες και ενέρχομαι και την IgG και τις τρανσαμινάσεις που πρέπει πλέον να έχουν ομαλοποιηθεί. Εδώ υπάρχει κάποια debate πάλι αν θα πρέπει να βάλουμε εκείνη τη στιγμή τον ασθενή μας σε δεύτερη γραμμή θεραπείας ή να περιμένουμε. Φαίνεται ότι μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε στους 12 μήνες τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίνονται αργά, τους λέμε late responders, και ενδεχομένως δεν χρειάζεται να βιαστούμε στο να αλλάξουμε τη θεραπεία εφόσον έχουμε επιτύχει μια μείωση των τιμών. Και στη συνέχεια θα πρέπει ο ασθενής να πάρει τουλάχιστον 3 χρόνια θεραπεία, να είναι σε ύφεση και να προχωρήσουμε στην βιοψία ύπαιτος. Και εκεί, αν υπάρχει και εκεί η ιστολογική ύφεση, να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε την πρώτη διακοπή της θεραπείας, ώστε ο ασθενής να αποδεσμευτεί, αν είναι δυνατόν, από τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Αυτά λοιπόν ισχύουν και για την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή θεραπεία. Ξαναγερνάω στην IgG, που είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό, αν σχετίζεται με την ιστολογική δραστηριότητα, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης διακοπής θεραπείας, αν δεν είναι εξίσου αξιόπιστη σε κυριωτικούς ασθενείς, κανένα από τα παραπάνω, όλα από τα παραπάνω. Η σωστή απάντηση είναι το 5, τα όλα τα παραπάνω, που φαίνεται ότι είναι ένας πολύτιμος δείκτης, γι' αυτό και χρειάζεται να μπει μέσα, έχει ήδη εισαχθεί στα κριτήρια ανταπόκρισης θεραπείας. Βλέπετε εδώ μια μελέτη που ουσιαστικά συγκρίνει ασθενείς, οι οποίοι είναι με κύρωση δύο πρώτες στήλες γραμμές και οι δεύτερες δύο γραμμές είναι με κύρωση. Και βλέπετε ότι εδώ, αν βασιστούμε μόνο στις τρανσαμινάσες και κάνουμε βιοψία ύπατος, όντως, αυτοί που έχουν φυσιολογικές τρανσαμινάσεις έχουν κατά 95% και ιστολογική ύφεση. Δείτε όμως τι συμβαίνει στους κυριωτικούς. Μόνο 29% με φυσιολογικές τρανσαμινάσεις, αν κάνουμε βιοψία ύπατος, έχουν ιστολογική ύφεση. Αν σε αυτούς διακόψουμε τη θεραπεία, κατά μεγάλη πιθανότητα θα έχουμε υποτροπή της νόσου και θα χρειαστεί ο ασθενής να ξαναμπεί σε θεραπεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης διακοπής θεραπείας. Είπαμε ότι θέλουμε να ομαλοποιηθεί και θέλουμε επίσης να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Φαίνεται ότι οι ασθενείς μας δεν θα υποτροπιάσουμε τη διακοπή θεραπείας. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουμε πετύχει μείωση των τρανσαμινάσεων κάτω από το 20. Αν είναι δηλαδή κοντά στο 40, μάλλον ο ασθενής μας θα υποτροπιάσει και θέλουμε IgG να κατεβεί κάτω από το 1200. Αυτά λοιπόν είναι με την αυτοάνωση παδίδα τα νεότερα που στο διαθέσιμο χρόνο μπορώ να σας παρουσιάσω. Προχωρούμε τώρα στην ασθενή με πρωτοπαθή χολική χολαγγίτιδα. Είναι μια γυναίκα 48 ετών, η οποία έχει αλκαλική φωσφατάση 126. Ακολουθώντας τον αλγόριθμο θεραπείας, γίνεται ο υπέρηχος, ο οποίος είναι αρνητικός, αποκλείει δηλαδή εστιακές βλάβες και διατάσεις. Στέλνεται το πάνελ των αντισωμάτων, των αντιμυτοχονδριακών και των ειδικών αντιπυρηνικών αντισωμάτων και φαίνεται ότι είναι τα αντιμυτοχονδριακά θετικά. Μπαίνει στη σωστή δόση με UDCA. Και μετά βλέπετε ότι την ελέγχουμε 12, 24 και 36 μήνες, καμία ανταπόκριση. Και μάλιστα υπάρχει και μια επιδείνωση της αλκαλικής φωσφατάσης. Το πρώτο ερώτημα είναι πότε πρέπει να γίνει έλεγχος σε ένα ασθενή που λαμβάνει UDCA ώστε να ληφθούν οι θεραπευτικές αποφάσεις. Δηλαδή, ξεκινάμε ένα ασθενή με UDCA. Θέλουμε 3, 6, 12, 24 και 36 για να αποφασίσουμε αν θα περάσουμε στη δεύτερη γραμμή θεραπείας φάρμακα. Εδώ δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Με βάση την κλασική γνώση, με τη νέα γνώση τα πήγαμε καλά. Η κλασική γνώση λέει ότι στους 12 μήνες ελέγχουμε. Αλλά υπάρχει πλέον, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι μάλλον πρέπει να ελέγξουμε και στους 6 μήνες και ίσως να πάρουμε λίγο γρηγορότερα τις αποφάσεις, ειδικά για τους ασθενείς που έχουν προχωρημένη ίνωση, ώστε να αποτρέψουμε την εξέλιξη της νόσου. Και πλέον υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα σαν δεύτερη γραμμή στην αντιμετώπιση του νοσήματος. Άρα η σωστή απάντηση είναι 12, αλλά ίσως και οι 6 μήνες. Πώς ελέγχουμε την ανταπόκριση, είναι τα κριτήρια
με διάφορες ονομασίες του Παρισιού, ένα-δύο, Ρότερνταμ, Τορόντο, ανάλογα με από το κέντρο τα οποία βγήκανε. Εδώ οι τιμές μπαίνουν σαν διχοτομημένες τιμές, αλκαλική φωσφατάση πάνω ή κάτω από ένα όριο. Αυτά τα οποία έχουν προκριθεί είναι το Globe Score, που εδώ μπαίνουν οι τιμές σαν συνεχόμενες μεταβλητές, αριθμητικές δηλαδή τιμές. Βέβαια, στις μελέτες ακόμα χρησιμοποιούμε 7, κυρίως είναι του Παρισιού κριτήρια, τα Paris 2 κριτήρια, που βλέπετε, γιατί θα το συζητήσουμε και παρακάτω, ότι η αλκαλική φωσφατάση δεν χρειάζεται να φτάσει στο ανώτερο φυσιολογικό όριο και κάτω για να πούμε ότι ομαλοποιήθηκε. Μας αρκεί να είναι και κάτω από 1,5 με βάση τα κριτήρια. Να δούμε όμως τι συμβαίνει και με αυτό. Γινώντας λοιπόν πότε θα πρέπει να ελέγξουμε, ασθενείς οι οποίοι στους 6 μήνες δεν πέτυχαν να μειώσουν την αλκαλική φωσφατάση κάτω από το 1,9 του ανώτερου φυσιολογικού ορίου, κατά 90% δεν θα ανταποκριθούν ούτε στους 12 μήνες. Άρα σε αυτούς χρειάζεται να βιαστούμε να σκεφτούμε δεύτερης γραμμής θεραπεία. Τώρα, είπαμε ότι η αλκαλική φωσφατάση δεν μας πειράζει, ας είναι και 1,5, κάτω από το 1,5 επί του ανώτερου φυσιολογικού ορίου. Πάλι αυτό μάλλον φαίνεται ότι δεν αρκεί, ειδικά σε μια ομάδα ασθενών οι οποίοι έχουν προχωρημένη κύρωση. Τι δείχνει αυτή η μελέτη, ότι ναι, μεν τα κριτήρια του Παρισιού πληρούνταν, αλλά υπήρχαν ένα 33% που είχαν μη φυσιολογική, δηλαδή κάτω από το 1,5 επί την αλκαλική φωσφατάση. Αυτής, αν προχωρήσουμε σε μείωση στο φυσιολογικό της αλκαλικής φωσφατάσης, όλο το γκρουπ θα κερδίσει 7,6 μήνες ζωής. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά αν σε αυτούς τους ασθενείς ξεχωρίζουμε τους ασθενείς που έχουν προχωρημένη ίνωση με FibroScan πάνω από 10 και είναι κάτω από τα 62, είναι νέοι ασθενείς, αυτοί θα κερδίσουν κοντά στα 4,5-5 χρόνια ζωής. Άρα πλέον κάνουμε διαστρωμάτωση του κινδύνου των ασθενών και με άλλες μεθόδους για να αποφασίσουμε την ανταπόκριση. Και βγαίνουν μελέτες ότι λένε ότι η αλκαλική φωσφατάση πρέπει να μειωθεί στο φυσιολογικό, η χοληρηθρίνη να μειωθεί επίσης στο φυσιολογικό ή ακόμα καλύτερα να πάει στο 0,6 επί για να κερδίσουμε χρόνια ζωής από αυτούς τους ασθενείς. Τώρα, λαμβάνοντας ότι ο ασθενής μας δεν ανταποκρίθηκε, ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη γραμμή θεραπείας? Αζαθιοπρίνη με κυκλοσπορίνη, βουδεσονίδη, τα νεότερα FXR ή PPAR αγωνιστές, να τον παραπέμψουμε σε ένα κέντρο μεταμόσχευσης γιατί δεν πρόκειται να πάνε καλά τα πράγματα ή κανένα από τα παραπάνω? Το σωστό είναι το 3, αυτό που επιλέγει και η πλειοψηφία, ότι υπάρχουν πλέον τα νεότερα φάρμακα. Είναι φάρμακα τα οποία δρούν σε αυτούς τους δύο υποδοχείς, τους πυρηνικούς υποδοχείς, τους FXR ή τους PPAR υποδοχείς. Και τι γνωρίζουμε εδώ, ότι οι βουδεσονίδη γίνανε μελέτες, έδειξαν ότι μειώνονται οι τιμές, αλλά δεν βελτιώνονται ιστολογικά οι ασθενείς. Άρα εγκαταλείφθηκε πλέον οποιαδήποτε σκέψη να χορηγούμε βουδεσονίδη. Βουδεσονίδη ίσως να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν υπάρχει overlap variant με αυτοάνωση πατήτιδα. Τώρα, τα δύο φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι το Betaholic Acid που έχουν λάβει έγκριση. Μάλλον είναι το μοναδικό που έχει λάβει έγκριση αυτή τη στιγμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερη γραμμή, με διαδικασία μέσω SIP. Φάνηκε ότι με το Global PBC Study Group ότι όταν έγινε σύγκριση μεταξύ των ασθενών που ήταν στη μελέτη POISE, η μελέτη POISE ήταν αυτή που πήραν το Betaholic Acid και οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου, και συγκρίθηκαν με ιστορικά control, φάνηκε ότι οι ασθενείς της μελέτη POISE ήταν ότι είχαν φυσιολογική επιβίωση, ενώ οι ασθενείς που ήταν τα ιστορικά κοντρόλες, που δεν μπόρεσαν να πάρουν τη δεύτερη γραμμή θεραπείας, βλέπετε πώς μειώθηκε η επιβίωσή τους. Άρα, το φάρμακο το οποίο μοναδικά αυτή τη στιγμή έχει πάρει έγκριση είναι το Betaholic Acid. Ξεκινάμε με μια δόση 5 mg. Στους 6 μήνες, αν ο ασθενής δεν ανταποκρίθηκε, μπορούμε να ανέβουμε στα 10 mg. Αυτό το οποίο φοβάμαστε είναι οι παρενέργειες, που είναι ο κνισμός, όπου κάνουμε διάφορες τροποποιήσεις στη δόση, είτε μειώνοντας τη δόση, βάζοντας σε παρήμερα σχήματα. Και προσοχή, δεν το δίνουμε σε ασθενείς που έχουν Child B ή C κύρωση, γιατί έχει φανεί ότι μπορεί να ευοδώσει ουσιαστικά την πρόοδο της νόσου σε κύρωση. Τώρα για τις φιμπράτες, εδώ φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά τα φάρμακα, δρούνε, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα μελέτες σε μεγάλο επίπεδο για να μπορέσουν να οδηγήσουν στην έγκριση αυτών των φαρμάκων. Πάντως, φαίνεται και σε real life μελέτες ότι είναι αποτελεσματικά και βελτιώνουν όλους τους δείκτες της χολόστασης και βελτιώνουν επίσης και την επιβίωση. Η βιομηχανία μάλλον το έχει καταλάβει αυτό και τι προσπαθεί να κάνει και τι μελέτες γίνεται, ότι ας φτιάξουμε συνδυασμούς. Ο Betaholic Acid μαζί με φιμπράτες για να πετύχουμε το μέγιστο όφελος, την ομαλοποίηση όλων των τιμών. Και φαίνεται ότι μια μελέτη που παρουσιάστηκε στο ESLI και αναμένει τη δημοσίευσή της, ότι στο 58% των ασθενών που πήραν συνδυασμό Betaholic Acid και βεζαφιμπράτες, είχαμε πάνω από 60% μείωση όλων των δεικτών
Χολόστασης και χολοριθίνη επίσης πήγε κάτω από το 0,6 επί. Και αυτό είναι το ιδανικό σε αυτή στο νόσημα της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγίτιδας. Και τελειώνοντας με την πίεση, εδώ είναι ένας άντρας 45 ετών, ο οποίος ακολουθώντας πάλι τον αλγόριθμο που σας έδειξα πριν, είναι ο ίδιος ο αλγόριθμος της χολόστασης, έγινε υπέρηχος που ήταν αρνητικός, στάλθηκε το πάνελ των αντισωμάτων για την πρωτοπαθή χολική χολαγγίτιδα, άρα το επόμενο βήμα ήταν να αποκλείσουμε, να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη πίεση. Με ποια μέθοδο θα το κάνουμε αυτό, με ξωνική, με MRCP, με βιοψία, τίποτα από τα παραπάνω ή όλα τα παραπάνω. Ωραία, εδώ έχουμε 100%. Οπ, βρέθηκε μια βιοψία. Το σωστό είναι η MRCP. Αυτή είναι η μέθοδος εκλογής. Το να δούμε αν υπάρχει προσβολή των μεγάλων χοληφόρων, είτε αυτά είναι ενδοϊπατικά είτε είναι εξωϊπατικά. Αυτός είναι ο αλγόριθμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και ουσιαστικά τι πρέπει να προσέχουμε όμως. Υπάρχει συζήτηση αν πόσο αξιόπιστα είναι τα εργαστήρια και πόσο αξιόπιστα επίσης είναι τα μηχανήματα που έχουν τα εργαστήρια. Πόσο αξιόπιστα είναι τα εργαστήρια και οι γιατροί που βλέπουν τις μαγνητικές. Οι οδηγίες λένε ότι θα πρέπει να γίνονται ειδικά πρωτόκολλα. Να τα βλέπουν γιατροί οι οποίοι ξέρουν. Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να φέρουν τα CD σε εξειδικευμένα κέντρα και να συζητάμε με έμπειρους ακτινολόγους για να δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει προσβολή των μεγάλων χοληφόρων. Έχουμε και ψευδείς αρνητικές διαγνώσεις και ψευδείς όμως θετικές διαγνώσεις. Η βιοψία, υπάτως, δεν έχει λόγο να γίνεται στη κλασική πρωτοπαθή σκληρική χολαγγίτιδα, εκτός αν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει βάρια με αυτοάνωση πατήτιδα. Στην κλασική PSC γίνεται μόνο στην περίπτωση στην οποία δεν έχουμε αρνητική MRCP και τότε σκεφτόμαστε ότι ο ασθενής μας είναι στην περίπτωση της small duct PSE με το 10%. Μετράμε IgG4. Θα πρέπει να μετρήσουμε για να ξέρουμε πόσο είναι. Βέβαια, δεν θα μας, μπορεί να μας βοηθήσει στο να δούμε αν υπάρχει IgG4 related disease, μόνο στις περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ αυξημένες οι τιμές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, μπορεί ο ασθενής να έχει IgG4 και να έχει PSE ή μπορεί να έχει ακόμα και IgG4 related νόσο και να μην έχουμε πάρα πολύ αυξημένα επίπεδα IgG4 στον ορό. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται. Πρέπει να θεραπευτούν οι ασθενείς με UDCA. Θα πρέπει να θεραπευτούν. Παρόλο που λένε κάποιες μελέτες ότι δεν βοηθούν στην επιβίωση και αυτό το οποίο επιτυγχάνουμε είναι μόνο μείωση της αλκαλικής φωσφατάσης, αλλά υπάρχουν και άλλες μελέτες real life που δείχνουν ότι βελτιώνουν την επιβίωση των ασθενών το ούρσο δεσόξι χολικό οξύ. Θα πρέπει να μπούμε σε κορτικοστεροειδή, ανασοκατασταλτικά, βιολογικά φάρμακα. Δεν έχουμε παρτή στοιχεία αυτή τη στιγμή από τις μελέτες, ούτε με το βεντολίζουμα που υπήρχαν μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν δεύτερης γραμμής θεραπείας. Θα πρέπει να μπουν οι ασθενείς σε θεραπεία με αντιβιωτικά. Παρόλο που οι μελέτες δείχνουν, οι οδηγίες λένε όχι, υπάρχουν μελέτες που ίσως η χημειοπροφύλαξη, είτε με μετρονιδαζόλ είτε με βανκομικίνη, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορεί να βοηθήσει. Και η τελευταία διαφάνεια επίσης είναι πολύ σημαντική για τους ασθενείς, πώς θα πρέπει να τους παρακολουθούμε. Ουσιαστικά θα πρέπει να τους χωρίσουμε τους ασθενείς μας σε χαμηλού κινδύνου και υψηλού κινδύνου. Με βάση τις εργαστηριακές τιμές και επίσης αν το FibroScan είναι πάνω από το 9,9. Στη συνέχεια ο ασθενής μπαίνει σε μια παρακολούθηση ανά 6 ανά 12 μήνες αν είναι χαμηλού κινδύνου, στους 6 μήνες ανά υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να γίνεται, να μην ξεχνάμε, το surveillance, η επιτήρηση για τον υπατοκυταρικό καρκίνο ή καρκίνο των χοληφόρων και τουλάχιστον ανά 12 μήνες, ανά 6 μήνες σε αυτούς τους ασθενείς που είναι κυριωτικοί και στους ασθενείς οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου. Το 19-9 δεν συστήνεται γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει και η μέθοδος εκλογής είναι να γίνεται με μαγνητική τομογραφία τουλάχιστον ετησίως και ο υπέρηχος ένα εξάμηνο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αναπτυχθεί βλάβη. Καμπανάκια ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή μας είναι η απότομη αύξηση των τιμών ή η απότομη αύξηση της υπατικής ακαμψίας σε διάφορα screen ή η αύξηση των κάποιων νεοπλασματικών δικτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.